επίση το αισθητικό, το αισθητικά αποδεκτό ή μη αποδεκτό από τον καθένα. Είναι προσωπικό του θέμα. Δηλαδή η αισθητική και τα όρια τη αισθητική και κόκκινε γραμμέ, ο καθένα τι έχει Γιώργο, αυτό. Αισθητική και όρια έχει ο καθένα. Συγγνώμη. Αισθητική και όρια έχει ο καθένα. Αν είναι αισθητικά, άκου. Είναι άλλο πράγμα, Βαγγέλη μου, συγγνώμη. Σα ακούσαμε τόση ώρα. Σα ακούω 10 λεπτά, δεν μιλάω. Να μην μιλήσω. Δεν μίλησα 10 λεπτά. Όλοι μαζί μιλήσετε 10 λεπτά συνολικά. Εγώ δεν μίλησα καθόλου. Λέω λοιπόν. Είναι δικαίωμά τη να πετάξει την μπλούζα. Προφανώ δεν έχει να κάνει με το έχει παραπάνω κιλά ή λιγότερα κιλά. Όμως, το αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει, είναι δικό μου θέμα. Δεν σημαίνει ότι εγώ πρέπει να το αποδεχτώ και αισθητικά να μ' αρέσει. Και εμένα αισθητικά δεν μ' αρέσει. Όμως, σε καμία περίπτωση έχω πρόβλημα με τα παραπάνω κιλά, γιατί και εγώ έχω, ή με το ότι πέταξε την μπλούζα και με πειράζει το γυμνό. Δεν με πειράζει. Αισθητικά, ναι. Το να βγάζει κάποιος την μπλούζα, δεν μ' αρέσει εμένα πάνω στο σκηνή, όποιος κι αν είναι. Άρα, λοιπόν, είναι δικό μου αισθητικό μέτρο. Δεν έχει να κάνει όμως ότι με ενοχλεί επειδή έχει παραπάνω κιλά ή επειδή πώς το λένε, με ενοχλεί το γυμνό. Και λες, δεν αυτό μου αρέσει αυτό που αυτό βλέπω. Είπε άρια, και άλλο είναι η ανθρωποφαγία. Αυτό είπε η Άρια. Μα αυτό είπε η Άρια. Τώρα γιατί υπεροφίζονται την Άρια. Αυτό είπε η Άρια και πες τον άλλον τι φάτε. Γιατί δυναμητήσετε το κλίμα και δημιουργείτε εντυπώσεις. Ρε παιδιά, δεν ακούσαμε και το Ζαφύρι Μελά. Ο Ζαφύρις Μελάς τα είπε διαφορετικά. Τρεις απόψεις ακούσαμε. Τέσσερις. Σου αρέσει εσένα αυτή η εικόνα. Η εικόνα αυτή σου αρέσει. Δεν με ενοχλεί, δικαίωμά μου. Δεν κατάλαβε ότι σε ενοχλεί πρέπει και εγώ τώρα να πέσω τον άσκελο. Αυτή το τσιτσίδωμα, η γύμνια στη σκηνή. Δεν μιλάς με αυτούς τους όρους. Ποιο τσιτσίδωμα. Δεν υπάρχει κανένα τσιτσίδωμα. Δεν υπάρχει τσιτσίδωμα είναι λαϊκά, τσιτσίδωμα αυτό το πράγμα. Η έκφραση είναι υποτιμητική. Καλά, όταν βγάζεις την πλούσια σου δεν το λέει με την έννοια ότι τσιτσιδώνεσαι. Όχι, ένας καλλιτέχνης και επαναλαμβάνω στα ροκ συγκροτήματα, γιατί στην πραγματικότητα είναι μια ροκ καλλιτέχνης. Το έχουμε πει, το είδαμε και στην Πεστίδα τον Γκόσιπ. Σε μια φάση διοσιασμού. Με ενοχλεί εξίσου, οποιοδήποτε και αν το έκανε. Θεωρώ ότι προσβάλλει το κοινό και την αισθητική. Το κοινό της δεν προσβλήθηκε πάντως. Αυτή το κοινό της δεν προσβλήθηκε πάντως. Δεν αναφέρομαι στην εικόνα του ανθρώπου. Σήμερα κάτσα γράψω ένα σχόλιο κάτω από ένα άλλο. Δεν αναφέρομαι στην εικόνα του ανθρώπου. Αναφέρομαι στην πράξη αυτή καθ' αυτή. Ωραία. Στην αφαίρεση των ρούχων. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα.